Αγίου Ισαάκ του Σύρου, λόγος λάμδα ζήτα, περί των ζώντων παρά το Θεό, διερχομένων πάσα στα σημέρα της ζωής αυτών εν γνώση. Γένον της, εσυνήθιζε να γράφει στα τείχη του κελίου αυτού λόγους και ενίας διαφόρους. Τούτον ρώτησε έτερος, τι σημαίνουν σε ταύτα, και εκείνος απεκρίθη. Αυτοί είναι λογισμοί θεϊκοί, τους οποίους μη φέρει ο άγγελος ο φύλακάς μου και ορθοί λογισμοί της φύσεως, οι οποίοι κινούνται εις εμέ. Γράφω δε αυτούς, καθόν καιρό μη απέρχονται, ή να εν καιρό της σκοτήσεώς μου μελετώ αυτούς προς αποφυγήν της πλάνης. Άλλωστε γέρον, επειδή εμακαρίζονται υπό των ιδίων αυτού λογισμών, ότι αντί των παρερχομένων πραγμάτων του κόσμου εξιώθη εκείνης ελπίδος της μη εξαφανιζομένης, απεκρίθη ενώσο ευρίσκουμε στην οδόν την οποία εισέτη δεν ετελείωσα, ματέως με επενείτε. Εάν εκτελέσεις επενετήν την αρετήν και δεν αισθανθείς της γεύσης της θείας αντιλήψεως και βοηθείας, μη θαυμάσεις. Καθότι έως ότου δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, δεν λαμβάνει το μισθό της εργασίας του. Η δε αμοιβή δίδεται εις τον άνθρωπο για την εργασία της αρετής, αλλά για την ταπείνωση αυτού. Και όσοι καταφρονεί την ταπείνωση, χάνει και τον κόπο της αυτού εργασίας. Όσοι όμως προλάβει να λάβει την αμοιβή της ταπεινώσεως, αυτός υπερβαίνει τον έχοντα την εργασία της αρετής. Η αρετή υπάρχει μήτερ της λύπης, και εκ της λύπης γεννάται η ταπείνωση, εις δε την ταπείνωση δίδεται η χάρης. Λοιπόν, η αμοιβή δεν δίδεται για την αρετή, ούτε για τον κόπο της αρετής, αλλά για την ταπείνωση της γεννάται εξ εκείνων, και αν λείψει η ταπείνωση, τα λοιπά γίνονται ματέως. Η εργασία της αρετής είναι η φυλακή των εντολών του Χριστού. Το δε περιπλέον της εργασίας είναι η καλή οικονομία της διανοίας ή της συνίσταται εκ της ταπεινοφροσύνης και της προφυλάξεως. Και όταν λείψει η δύναμη τούτων των δύο, η πρώτη δεν γίνεται δεχτή ανταυτών. Διότι ο Χριστός δεν ζητεί την εργασία των εντολών, αλλά την διόρθωση της ψυχής για την οποία νομοθέτησε τα εντολάς. Το μεν σώμα εργάζεται και τα καλά και τα κακά επίσης, αλλά η διάνοια εργάζεται ως θέλει και ή δικαιούται ή κατακρίνεται. Ευρίσκεται της εργασόμενος δια της Θείας Σοφίας και τα της ζωής εις τα αριστερά πράγματα, και άλλος πάλι εμπορεύεται την αμαρτία προφασιζόμενος την υπό του Θεού επερχομένην εις αυτόν θλίψην και στεναχωρία. Τα φυσικά ελαττώματα εις εκείνους ή την προφυλά τους είναι αυτούς, γίνονται φύλακες της αρετής, χάρισμα το οποίο δεν έχει πειρασμόν, υπάρχει απώλεια εκείνων ή την δέχονται αυτό. Εάν εργάζεσαι το καλό ενώπιον του Θεού και λάβεις παρά αυτού χάρισμα, παρακάλεσον αυτόν όπως η δόση φωτισμού και προς ταπείνωση, ή να σε δώσει φρουρών και φύλακαν, ή να αφαιρέσει από σου, ή να μη σε γίνει πρόξενον απολίας. Διότι δεν είναι ίδιον όλων των ανθρώπων το να φυλάξεις των θείων πλούτων άνευ της ιδίας αυτών βλάβης. Η ψυχή της απασχολείται στην αρετή και ζει με τα ακριβούς πολιτείας και φόβου Θεού, δεν δύναται να μένει κάθε μέρα να είναι φλήπης, διότι η αρετή εισήν ηνωμένα μετά της λύπης, και όστις δεν δέχεται ευχαρίστως τα σλήψεις, αυτούς χωρίζεται βεβαίως εκ της αρετής. Εάν επιθυμείς την αρετή, παράδοση αυτών εις πάθησαν θλίψην και στεναχωρίαν, επειδή η εθλίψης γεννώσει την ταπείνωση. Δεν θέλει ο Θεός να ευρίσκεται η ψυχή χωρίς φροντίδας, και όστις θέλει να είναι αμέριμνος, εκουσίως ευρίσκεται μακράν του θελήματος του Θεού. Φροντίδα λέγοντες ταύτα, δεν εννοούμε την πέρι του των σωματικών, αλλά εκείνη τη φροντίδα ή της καταπονεί και μαραίνει τους αγωνιζομένους εις τα επενετά έργα της αρετής. Έως ότου να φτάσουμε την αληθή γνώση ή της υπάρχει η φανέρωση των μυστηρίων, δια πολλών θλίψεων και πειρασμών πρέπει να πλησιάσουμε στην ταπείνωση, και όσοι της εργάζεται την αρετή να είναι θλίψεως θύρα υπερηφανίας, ανοίγει έπροσθεν αυτού. Και της επιθυμεί να είναι το φρόνημα αυτού χωρίς λύπη, δεν δύναται η διάνοια να είναι ταπεινωμένη άνευ των αιτιών των παιδεύσεων, αλλά ούτε να ευρίσκεται εις την απασχόληση της προς τον Θεό καθαράς προσευχής άνευ ταφυνοφροσύνης. Πρώτον, ο άνθρωπος δια του φρονήματος αυτού απομακρύνεται εκ της
περί πρεπούσης φροντίδος των καλών έργων και έπειτα πλησιάζει σε αυτόν το πνεύμα της υπερηφανίας. Και όταν αυτός εμένει στην υπερηφάνεια, τότε απομακρύνεται από αυτού η θεία, ο της θείας πρόνοιας άγγελος, ως της ευρίσκεται πλησίων αυτού και κινεί σε αυτόν τη φροντίδα της αρετής, και όταν αυτός απομακρυνθεί από αυτού, τότε πλησιάζει σε αυτόν ο εχθρός αυτού διάβολος, επειδή δεν ευρίσκεται πλέον σε αυτόν φροντίς της περιαρετής. Πρώτη συντριβής υπάρχει υπερηφάνεια, λέγει ο σοφός Σολομών, και πρώτου χαρίσματος ταπείνωση. Κατά το μέτρο της υπερηφανίας φαινομένης στην ψυχή, υπάρχει και το μέτρο της συντριβής ως παιδείας της γινωμένης παραθεού σε αυτήν. Η υπερηφάνεια κυρίως είναι όχι όταν διέρχεται ο λογισμός της υπερηφανίας εκ της διανοίας, ούτε αν νικάται της ενίοτε υπ' αυτής, αλλά εκείνη ή της διαμένει στον άνθρωπο πάντοτε. Και εις εκείνη μεν την πρώτην ή της διέρχεται δια του λογισμού ακολουθεί η κατάνοιξη. Αυτή δε η διαμένουσα πάντοτε κατάνοιξη δεν γνωρίζει. Το δε Θεό ημών η δόξα και μεγαλοπρέπεια εις τους αιώνας. Αμήν.